Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Απάντηση στο δημοσίευμα της εφημερίδας στο πρώτο θέμα που αναφέρεται στον Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη, τη διαχείριση των δημοσίων έργων και την ανάμειξη της οικογένειάς του με αυτά, δίνει σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Τάσος Χιβηδόπουλος, τονίζοντας ότι το θέμα έχει έντονο πολιτικό χρώμα και ότι ο συνδυασμός Νέα Πελοπόννησος είναι ενωμένα και τα έργα διέπονται από διάβια. Παρόμοια δήλωση έκαναν όλοι οι Αντιπεριφερειάρχες Πελοποννήσου. Είχαμε πριν δύο μέρες ένα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα και στις μέσα σελίδες ένα συγκεκριμένο δημοσίευμα που αφορούσε τον Περιφερειάρχη, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα δημόσια έργα στην Πελοπόννησο και τη σχέση με αυτό με την οικογένειά του. Λοιπόν, εμείς όλοι οι Περιφερειάρχες, οι Αντιπεριφερειάρχες, θεωρήσαμε ότι αυτό το δημοσίευμα δεν στρεφόταν κυρίως κατά του κυρίου Περιφερειάρχη, αλλά στρεφόταν προς όλη την παράταξη της Νέας Πελοποννήσου, στρεφόταν εναντίον της δουλειάς της οποίας κάναμε και ουσιαστικά μείωνε τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, με κοινή μας ανακοίνωση, την οποία είδατε χθες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, απαντήσαμε στο συγκεκριμένο δημοσίευμα με πολιτικό τρόπο και βεβαίως αναφερθήκαμε ότι η Νέα Πελοπόννησος δεν είναι μόνο ο Περιφερειάρχης, είμαστε όλοι μαζί. Και όλοι μαζί έχουμε μια συγκεκριμένη λειτουργία και μια συγκεκριμένη πρακτική στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τόσο τα δημόσια έργα, όσο και τη λειτουργία μας στην αυτοδιοίκηση. Οφείλω να ομολογήσω ότι διαβάζοντας το συγκεκριμένο δημοσίευμα, κρίνω ότι είναι ένα δημοσίευμα το οποίο κάνει μια ήθη επίθεση στον Περιφερειάρχη και κυρίως στην οικογένειά του. Εγώ δεν θα σταθώ στα συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία ανέφερε για την οικογένεια του Περιφερειάρχη. Νομίζω ότι απάντησε ο ίδιος μέσα από το ιστολόγιο του και έκανε μια συγκεκριμένη αναφορά για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ θα πω επί της ουσίας μερικά πράγματα σε σχέση με τα έργα και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται. Είναι γνωστό ότι στην Πελοπόννησο, ειδικά στα ζητήματα της διαφάνειας όχι μόνο των έργων αλλά και των προμηθειών από το πρώτο ευρώ μέχρι τα εκατομμύρια που φτάνουν κάποια έργα, υπάρχει ουσιαστικά μια υπερβολή ελέγχου, την οποία πολλά έχουμε πει. Σας λέω λοιπόν ότι ακόμα και δαπάνες οι οποίες δεν χρειάζεται να περάσουν από την Οικονομική Επιτροπή, περνούν όλες από την Οικονομική Επιτροπή, δυσχεραίνοντας μάλιστα τη δουλειά των συναδέλφων που γίνεται εκεί. Αυτό όμως μπορούμε να πούμε πάντα ότι όλα τα έργα αυτά πέρασαν μέσα από ένα συλλογικό όργανο και τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Λοιπόν, απλά εγώ θέλω να προσθέσω κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ εύκολο όταν υπάρχει η εμπλοκή σκηνικών μας προσώπων σε δημόσια έργα ή οτιδήποτε, να μπλεχτεί αυτή η διαδρομή και να αφήσει ο καθένας κακόβουλος κατ' εμέ ίχνη ότι δήθεν δημιουργούνται σχέσεις διαπλοκής ανάμεσα σε αυτά. Όταν όμως υπάρχουν δημοπρασίες συγκεκριμένες και μάλιστα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά εκπτώσεων στα συγκεκριμένα έργα, και όταν τα έργα αυτά είναι ένα ελάχιστο ποσοστό, και όταν προσθέτοντας αυτά, να σας πω ότι το ποσοστό των ενστάσεων στην περιφέρεια Πελοποννήσου δεν ξεπερνάει το 3-5% συνολικά σε όλα τα έργα που έχουμε δημοπρατήσει σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, αυτό κάτι καταδεικνύει. Δηλαδή, μιλούν για σχέση του Περιφερειάρχη με τις εταιρείες του αδερφού του, όταν οι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν λάβει μέρος σε αρκετά, για να μην πω σε μεγάλο αριθμό δημοπρασιών, έχουν πάρει όμως το 2,69% των έργων συνολικά στην Πελοπόννησο και επί του προϋπολογισμού το 8%. Δηλαδή, εντελώς φυσιολογικά. Εγώ ένα θα σας πω ότι στην Αργολίδα, για παράδειγμα, η Καστά Τεχνική έχει πάρει ένα συγκεκριμένο έργο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ με έκπτωση 55% χωρίς καμία ένσταση. Λοιπόν, αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, ειδικά στη σημερινή εποχή που υπάρχει μια ανησυχία του κόσμου, υπάρχει μια οργή του κόσμου, είναι πάρα πολύ εύκολο να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι ορισμένοι είδαν ότι τα ποσοστά τους στην Πελοπόννησο πέφτουν. Αντιλαμβάνομαι ότι ορισμένοι βλέπουν ότι η Νέα Πελοπόννησος πραγματικά πηγαίνει πάρα πολύ καλά σε σχέση με τις αρχικές της δεσμεύσεις. Καταλαβαίνω ότι ορισμένοι θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Όμως να είναι βέβαιο ότι με τέτοιου είδους αήθη δημοσιεύματα, τα οποία έχουν στόχο να στοχοποιήσουν ουσιαστικά τις οικογένειές μας, και βάζω πληθυντικό διότι επαναλαμβάνω ότι στην περιφέρεια Πελοποννήσου ο Πέτρος Τατούλης δεν είναι μόνος του. Μαζί εκλεγήκαμε, μαζί υποστηρίζουμε αυτό που κάνουμε, μαζί δουλεύουμε πάνω σε ένα κοινό σκοπό. Σε αυτή τη λογική λοιπόν, εμείς δεν θα επιτρέψουμε να γίνει ring η περιφέρεια Πελοποννήσου με συγκεκριμένα δημοσίευματα. Θα υπάρχουν πάντα συγκεκριμένες και σαφείς απαντήσεις. Και σε αυτή τη λογική λοιπόν, εγώ έχω να απαντήσω το εξής. Εμείς στην περιφέρεια Πελοποννήσου απαντάμε καθημερινά σε τέτοιου είδους δημοσίευματα με την καθημερινή δουλειά μας.
με τη διαφάνεια την οποία έχουμε επιβάλει στον εαυτό μας από την πρώτη στιγμή, με τον τρόπο ζωής μας, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε στην περιφερειακή ενότητα Αργολίδας, στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Με αυτά τα πράγματα απαντάμε. Η διαδρομή μας είναι διάφανη, η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή. Ο καθένας μπορεί να πάρει οποιαδήποτε στοιχεία θέλει, οποτεδήποτε θελήσει να πάρει αυτά τα στοιχεία. Και βεβαίως και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχουμε σταματήσει ποτέ να λέμε με ποιο τρόπο διαχειριζόμαστε τα δημόσια πράγματα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι νόμιμες διαδικασίες. Και σας διαβεβαιώ ότι σε όλα τα έργα τα οποία έχουμε δημοπρατήσει στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, και μιλάω για τον εαυτό μου στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες. Και φυσικά αυτό δεν έχει γίνει από μόνος μου. Είναι εντολή του Πέτρου Τατούλη. Μέλη της ΠΑΣΕΒΕ έκλεισαν το πρωί γύρω στις 9 την είσοδο της εφορίας Ναυπλίου προς ένδειξη διαμαρτυρίας για τα χαράτσια και το νέο φορολογικό. Ενώ τρακτέρ των ήδη ξεσηκωμένων αγροτών της ΠΑΣΥ κατέφθασαν προς συμπαράσταση, κλείνοντας τον δρόμο μπροστά από την εφορία. Κλείσιμο της εισόδου, όπως είχαμε προαναγγείλει από τις προηγούμενες μέρες, είναι ένα σταθμό σε μια σειρά κινητοποιήσεων. Και με αποκορύφωμα την πανελλαδική απεργία στις 20 Φλεβάρης, όπου καλούμε και εκεί σωματεία και ομοσπονδίες να πιέσουν τις συνδικαλιστικές ηγεσίες μας να πάρουν αποφάσεις για τα άδικα φορολογικά μέτρα που επιβάλλουν στις μικροεπιχειρήσεις μας και μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο. Πέρα από αυτό είναι και μια σημαντική μέρα σήμερα, γιατί κινητοποιούνται και άλλοι κλάδοι, εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, σε λεωφορεία, υπάρχει πανατική απεργία στην Αθήνα, αγρότες στα μπλόκα, οι ναυτεργάτες που είναι απλήρωτοι και επιστρατευμένοι από εχθές το βράδυ. Και πιστεύουμε ότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτός ο αγώνας είναι κοινός, είναι δίκαιος και πρέπει το βράδυ να αναλογιστεί ο καθένας στο σπίτι του ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο μέσα οργανωμένα να εκφράσει τη συμπαράσταση σε αυτούς που αγωνίζονται, γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Παραδείγματος χάρη, εμείς παλεύουμε για να σώσουμε τα μαγαζιά μας, οι αγρότες για να μείνουν στα χωριά τους και να παράγονται φτηνά και αξιοκαλά προϊόντα για τον κόσμο, οι ναυτεργάτες παλεύουν όχι μόνο για να πληρωθούν για την απλήρωτη ή για να έχουν κάποια ασφαλιστικά δικαιώματα και συλλογικές συμβάσεις, αλλά παλεύουν γιατί να υπάρχουν δρομολόγια για τα νησιά, με ναυτεργάτες, με αρκετό ποσοστό μέσα στα πλοία, που να μπορεί έτσι η διέλευση των δρομολογίων να είναι ασφαλής. Άρα πρέπει να αναλογιστεί και αυτός ο νησιώτης ότι είναι προτιμότερο να χαλάσουν και κάποια προϊόντα, παρά να μην έχει το χειμώνα, γιατί ο εφοπλιστής θα κανονίζει πού και πώς θα πηγαίνει το πλοίο στο νησί, να μην μπορεί να πάει στο νησί του. Δηλαδή χρειάζεται μια επιμονή, μια κατανόηση από τον κόσμο. Και πιστεύουμε ότι υπάρχει μια ευκαιρία να υπάρχει μια ανάταση γενικά στο λαϊκό κίνημα και να έρθουν καλύτερες μέρες. Με τι ώρα θα μείνετε εδώ και τι θα απαγορεύετε εδώ να μπουν οι... Η εφορία θα είναι κλειστή για κάποιο διάστημα. Περιμένουμε και τους αγρότες οι οποίοι έρχονται με τρακτέρ και σε 10 λεφτά θα είναι εδώ. Θα παραταχτούν στον δρόμο, θα κλείσει και ο δρόμος και θα κάτσουμε για κάποιο χρονικό διάστημα. Τώρα δεν ξέρουμε το πόσο θα... Είναι συμβολικός ο χαρακτήρας, αλλά όμως θα είναι κλειστή. Όταν ο λαός εξαθλιώνεται, τέτοια συγκροτήματα όπως είναι εδώ δεν πρέπει να υπάρχουν. Λειτουργούν ως τρομοκράτες στη λαϊκή οικογένεια με να τους στέλνουν τα ραβασάκια να πάνε να πληρώσουν τη στιγμή που δεν έχουν. Το λαϊκό αγροτικό κίνημα μπαίνει μπροστά κεφαλή και καλεί όλο τον κόσμο σε αγώνες. Υπεγράφει σήμερα ανάμεσα στο Δήμο Άργους Μυκηνών και τον εκπρόσωπο της εταιρείας που μειοδότησε την ανάθεση μελέτης για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του Άργους. Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 4 με 6 μήνες και στη συνέχεια θα γίνει ο διαγωνισμός για να ξεκινήσει το έργο. Είναι μια πολύ ευχάριστη μέρα η σημερινή για το Δήμο Άργους Μυκηνών. Μετά από διαδικασία τουλάχιστον 1,5 έτους, βρισκόμαστε σε μια θέση και σε μια φάση να υπογράψουμε την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου, τη μελέτη της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της πόλης του Άργους. Μια ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει από το 2007,
βγαίνοντας ένα πρόγραμμα, ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ευρωπαϊκά χρήματα, για να γίνει η ανάπλαση σε πρωτεύουσες νομών, με εξαίρεση μόνο το Δήμο Άργους τότε, Μυκηνών σήμερα, Δήμος Άργους Μυκηνών, όπου μπορούσαν και το Άργος, σαν μια μεγάλη πόλη, να πάρει αυτά τα χρήματα τα ευρωπαϊκά. Το τι μεσολάβησε από την άνοιξη του 2011 προς το καλοκαίρι, που βγάλαμε την πρώτη διακήρυξη για το διαγωνισμό αυτών, να έρθουν οι εταιρείες, να βρούμε το μειοδότη και να προχωρήσουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι από το καλοκαίρι, από την άνοιξη μάλλον, το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, το Μάιο του 2011. Το Μάιο του 2011, δηλαδή 5 μήνες αφού το είχαμε αναλάβει και κατ' ουσία 2, γιατί σας είπα ότι μέχρι τον Μάρτιο παραλαμβάναμε κομμάτια αυτού του καλλικρατικού δήμου. Από τότε μέχρι σήμερα έχει πάει με ενστάσεις, με δικαστήρια, με όλες αυτές τις διαδικασίες που έχουν αυτού του είδους οι μελέτες και οι διαγωνισμοί. Από το Μάιο του 2011 πέρασε ο Μάιος του 2012 και κοντεύει να φτάσει ο Μάιος του 2013 και τώρα, το Φεβρουάριο λοιπόν, υπογράφουμε αυτή τη μεγάλη μελέτη, η οποία θα σας τα πει ο εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει μειοδοτήσει στο διαγωνισμό, το χρονοδιάγραμμα της μελέτης, αυτό θα σας το πει ο ίδιος, εμάς μας το έχει υποβάλει στην υπηρεσία μας. Ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα αυτό το μεγάλο έργο, που θα δώσει πνοή στο κέντρο του Άργους, θα τελειώσει και πιστεύω, έχω τις διαβεβαιώσεις, ότι ένα έργο με έναν ορίζοντα περίπου 6-7 μηνών από τη στιγμή που θα τελειώσει η μελέτη, θα ρω ότι του χρόνου τέτοια εποχή θα έχουμε το έργο έτοιμο. Ένα έργο με όλες αυτές τις αντικσότητες που σας περιέγραψα, σε δύσκολες ώρες και σε δύσκολες εποχές. Η μελέτη λοιπόν του έργου ξεκινάει και υπογράφεται σήμερα. Μετά θα γίνει διαγωνισμός όπως πρέπει με τον νόμο, 52 μέρες για να έρθει ο μειοδότης παγκόσμιος διεθνής διαγωνισμός, θα μπορούν να έρθουν και από άλλες χώρες, εταιρείες, για να αναλάβουν αυτό το έργο το μεγάλο των 4 εκατομμυρίων ευρώ με χρήματα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Είναι μια πολύ ευχάριστη μέρα αυτή για το Δήμο Άργους Μυκηνών. Είναι σήμερα το τέλος μιας μεγάλης και επίπονης διαδικασίας. Αυτά που σας έλεγα τόσο καιρό, ότι για να γίνουν τα έργα χρειάζεται χρόνος και κάποιοι βέβαια λασπολόγοι προσπαθούσαν να πούν ότι εμείς εδώ ήρθαμε και καθόμαστε σε αγρανάπαυση, γιατί έτσι ήθελαν να λένε. Βελτιώσαμε τα οικονομικά του Δήμου, βελτιώσαμε την εικόνα του Δήμου, συνεχώς κερδίζει αυτός ο Δήμος και το επιστέγασμα των κερδών είναι αυτή εδώ η μελέτη η οποία υπογράφεται σήμερα και είναι η απαρχή ενός μεγάλου έργου. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας. Σαν εταιρεία αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στα χρονοδιαγράμματα ο Δήμος θα είναι αμήλικτος, δεν πρόκειται να κάνει παραπίσω από αυτά που έχετε βάλει. Εμάς μας κυνηγάει ο χρόνος και πρέπει να τελειώσουμε. Αυτά τα λέω με όλη την καλή διάθεση, αλλά βεβαίως επειδή γράφονται θα μείνουν και αυτό θα σημαίνει για εσάς ότι είστε με την πλάτη στον τοίχο, δεν μπορείτε να ζητήσετε επεκτάσεις χρόνου. Και από την άλλη μεριά το ίδιο θα πω και σε εκείνους που θα παραλάβουν για να εκτελέσουν το έργο αργότερα, ότι εδώ αυτά μπορεί σε άλλους χρόνους να γίνονταν. Αυτός ο λαός δεν μπορεί να περιμένει άλλο και εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Θα είμαστε φίλοι και αγαπημένοι όσο θα είστε κι εσείς σωστά σε αυτό που έχετε αναλάβει να κάνετε. Από εκεί και πέρα, εμείς θα ακολουθήσουμε την τυπική διαδικασία μέχρι και τις εκπτώσεις. Να είστε καλά. Εμείς χαιρόμαστε πολύ που στηρίζουμε το Δήμο σε αυτή την προσπάθεια. Το να αξιοποιούνται κοινοτικά κονδύλια για έργα ανάπλασης, για έργα τα οποία προσφέρουν στους δημότες, είναι προφανές, είναι όφελος για όλους. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, η διαδικασία κράτησε πάρα πολύ. Όσο κράτησε η διαδικασία μόνο για την ανάθεση αυτής της μελέτης, ελπίζουμε να κρατήσει η εκπόνηση της μελέτης, ενδεχομένως και η κατασκευή του έργου. Δυστυχώς τα δεδομένα είναι αυτά. Θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με την συνεργασία του Δήμου κάποιες πρόδρομες εργασίες, όσες μπορούσαμε να κάνουμε, από τη στιγμή που είχαμε πάρει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μέχρι να πάρουμε εγκρίση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ακριβώς για να κερδίσουμε αυτό το χρόνο και να βοηθήσουμε το Δήμο στην προσπάθεια αυτή να έχει έτοιμο το έργο για δημοπράτηση το συντομότερο δυνατό και στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Το χρονοδιάγραμμά σας να ακούσει λίγο ο κόσμος. Το χρονοδιάγραμμα το αρχικό ήταν 10,5 μήνες. Σε συνεργασία με το Δήμο προτείνουμε να γίνει κάτω από 4 μήνες, δηλαδή τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, να είναι η μελέτη έτοιμη για δημοπράτηση, ώστε
πιστεύω πριν τελειώσει το καλοκαίρι, να υπάρχει ανάδοχος, αν και εκεί βέβαια δεν υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα με ενστάσεις και δικαστικά θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με τα τεχνικά και με αυτό που χρειάζεται να ωφεληθεί ο Δημότης και ο Δήμος. Κοιτάξτε, εγώ θα πω κάτι για τον κόσμο περισσότερο και αυτό το λέω για να ακουστεί και σε εκείνους που αυτή τη στιγμή καιροφυλακτούν, πιστεύοντας ότι με τις ενστάσεις και με τα δικαστήρια μπορούν να κερδίσουν κάτι. Οι εποχές του εκβιασμού για αυτόν τον Δήμο έχουν τελειώσει. Αυτός ο Δήμος δεν εκβιάζεται. Και το κατάλαβε και ο τελευταίος άνθρωπος που μας έκανε το δικαστήριο και τρέχαμε στην Τρίπολη, στα διοικητικά δικαστήρια. Ο Δήμος δεν εκβιάζεται, ούτε πιάνεται από πουθενά. Από τη στιγμή που οι σχέσεις μας είναι καθαρές και διαυγείς με όλους τους ανθρώπους που συνεργάζεται ο Δήμος πια, δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν. Συνεπώς, και οι ενστάσεις θα εκδικαστούν την ίδια μέρα και θα τελειώσουν την άλλη μέρα το πρωί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι. Θα ετοιμάσετε μία μελέτη. Αυτή τη μελέτη θα τη βάλουμε σε διαβούλευση, μια-δυο φορές, όπως λέει ο νόμος, και στο τέλος, όταν θα είναι η μελέτη έτοιμη και τη βγάλουμε να γίνει βγει διακήρυξη, και το λέω να τα ακούσουν και η τεχνική υπηρεσία που είναι εδώ σήμερα, έτσι, η μελέτη αυτή δεν θα έχει χρόνο παράδοσης του έργου παραπάνω από 6, βία 7 μήνες. Αυτό είναι ένα επίπεδο έργο, δεν έχουμε ορόφους να χτίσουμε πουθενά και μπορούν να δουλεύουν εκ παραλλήλου και 2 και 3 συνεργεία. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι μέσα στο 13, άντε τους πρώτους 2 μήνες του 14, να έχω τελειώσει το έργο. Από εκεί και πέρα, ας χτυπιούνται όλοι ανάποδα, αυτή η πόλη θα πάρει μπροστά. Δεν θα χάνει άλλο επισκεψιμότητα για αυτή την ασχήμια που τη διέπει και τόσα χρόνια κανένας δεν είχε κάνει κάτι. Η πόλη αλλάζει, έχει αλλάξει και το λέω σε όλους τους συνεργάτες μου. Και εσείς είστε ένας ενδυνάμει συνεργάτης. Εάν δεν, και το λέω δημοσίως και με δυνατή φωνή, όποιος δεν είναι σωστός στις υποχρεώσεις του, θα φεύγει από το Δήμο Άργους Μυκηνών. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αυτή τη στιγμή ούτε από αυτούς οι οποίοι εργάζονται, ούτε από αυτούς οι οποίοι διοικούν, ούτε από αυτούς οι οποίοι συνεργάζονται. Όλοι θα είναι στη γραμμή για να παράξουν έργο. Μία εβδομάδα έκλεισαν στους δρόμους οι αγωνιζόμενοι αγροκτοκτηνοτρόφοι της Αργολίδας. Χθες βράδυ ενημέρωσαν και πάλι με ανακοινώσεις τους διερχόμενους οδηγούς, ενώ αργότερα μπλόκαραν με τρακτέρ τους τον δρόμο για μισή ώρα σε ένδειξη συμπαράσταση στους αγρότες του μπλόκου της Νίκης, αλλά και στους επιστρατευμένους απεργούς ναυτεργάτες. 7η ημέρα σήμερα εδώ στον μπλόκο στο Μάνεση. Συνεχίζουμε απτόητη και δυναμικά τις κινητοποιήσεις μας. Θα θέλουμε να πούμε ότι εκφράζουμε την καταδίκη μας στην τρομοκρατία που άσκησε σήμερα η τρικομματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Πασό και της Δημάρ ενάντια στους αγρότες στον μπλόκο της Νίκαιας, που έβαλε τα μάτια ενώ έκανε γενική συνέλευση οι αγρότες και κατέστειλε τη συνέλευση των αγροτών. Και επίσης την πολιτική επιστράτευση που σήμερα πήρε απόφαση η κυβέρνηση ενάντια στους απεργούς ναυτεργάτες που παλεύουν για τα δίκαια αιτήματα, για το μεροκάματο και για τις αποζημιώσεις, αφού πάρα πολλοί είναι άνεργοι και απολυμμένοι. Αυτός είναι και ένας και από τους λόγους που σήμερα θα κλείσουμε συμβολικά για μία ώρα τον επαρχιακό δρόμο Ναυπλίου Μυκηνών, σαν ένδειξη αλληλεγγύης και καταδίκης προς την κυβέρνηση, που σήμερα με άγνο τρόπο προσπαθεί να καταστήλει τις κινητοποίησεις των εργαζόμενων ρωτών. Να είναι σίγουρη η κυβέρνηση ότι ό,τι νόμο και να πάρει, ό,τι και αποφάσει να πάρει, το λαϊκό κίνημα θα δυναμώσει και αποφάσει θα γυρίσει μπούμεραγκ για αυτήν. Συμμετέχουμε και εμείς με τη σειρά μας, σαν αγρότες, στην κινητοποίηση που θα γίνει στη ΔΟΗ Ναυπλίου, στο Ναύπλιο. Αλληλέγγυοι και για τους εργαζόμενους που σήμερα τα χαράτσια της ΔΕΗ και ό,τι χρέη προσθέτει σήμερα μια οικογένεια είναι αναγκασμένη να κάνει ρυθμίσεις και να πηγαίνει στη ΔΟΗ και στην εφορία για αποπληρώση των χρεών. Εμείς στεγόμαστε αλληλέγγυοι γιατί τα προϊόντα μας, τα αγροτικά μας προϊόντα στρέφονται κατά κύριο λόγο στην αγορά των εργαζομένων, των μικρο και των μικρομεσαίων στρωμάτων. Και επίσης θα σας ενημερώσουμε ότι θα έχουμε την Τετάρτη το βράδυ καλούμε σε σύσκεψη φορέων από συνεταιρισμούς, από ομάδες παραγωγών, από το ΕΒ, από συλλόγους και από σωματεία να συμμετέχουν, να έρθουν στον μπλόκο μας, να συζητήσουμε για να δούμε πώς θα πάει ένα βήμα παραπάνω η οργάνωση κλιμάκωση του αγώνα μας. Θέλω ακόμα να πω ότι τη Δευτέρα κλιμάκιο του μπλόκου παρευρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά στους απεργούς ναυτεργάτες, όπου μοίρασε πορτοκάλια και λαχανικά, σαν ένδειξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης στο δίκαιο αγώνα που σήμερα έχουν οι ναυτεργάτες. Επίσης, καλούμε συνολικά όλο το λαό της Αργολίδας, τους αγρότες, τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους, την νεολαία,
τις γυναίκες να περάσουν από εδώ, να συζητήσουν όπως πάρα πολλοί κόσμος από τη γύρω περιοχή, αλλά και από τις πιο πέρα περιοχές και από το Δήμο Άργους Μυκηνών. Έχει περάσει από εδώ πέρα, έχουμε συζητήσει, έχουμε δει τα προβλήματά του που τα ίδια αντιμετωπίζουμε και κοιτάμε πώς θα συνεχίσει η κλιμάκωση αυτού του αγώνα μέσα από συσκέψεις αλλά και από κινητοποίησεις. Αντιπροσωπεία Νομαρχιακής Επιτροπής Αργολίδας του ΚΚΕ είναι εδώ στον μπλόκο των αγροτών για να εκφράσει τη στήριξη και αλληλεγγύη του Κομμουνιστικού Κόμματος στο δίκαιο αγώνα των αγροτών. Καταγγέλνουμε κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης του εργατικού λαϊκού κινήματος από την τρικομματική κυβέρνηση που τις προηγούμενες μέρες προχώρησε στην επίταξη των εργαζομένων στο μετρό, σήμερα προχωρά στην επίταξη των αυτεργατών, προχώρησε σε βία και καταστολή εις βάρος των ταξικών δυνάμεων στο Υπουργείο Εργασίας. Είχαμε επεισόδια από την επέμβαση της αστυνομίας στον μπλόκο της Νίκαιας. Είναι γελασμένη η τρικομματική κυβέρνηση. Νέα Δημοκρατία, Πασό και Δημάρ, αν πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο, με τον αυταρχισμό, θα υποτάξουν το εργατικό λαϊκό κίνημα. Το φτωχό λαό που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα, με τη φτώχεια και την εξαθλίωση, με την πείνα και το κρύο, με τα εξοντοτικά χαράτσια, τη δεσβάσταχτη φορολογία, την τεράστια ανεργία που τον καταδικάζουν με την πολιτική στήριξη του κεφαλαίου που ακολουθούν. Να είναι βέβαιοι ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι, ευρύτερα λαϊκά στρώματα, συνειδητοποιούν ότι η μοναδική συμφέρουσα επιλογή είναι ο δρόμος του αγώνα, η απειθαρχία και ανυπακοή, η ρήξη και ριζική ανατροπή του σάπιου συστήματός τους. Απαιτείται ο εργαζόμενος λαός, η εργατική τάξη, τα άλλα λαϊκά στρώματα, οι μικροί επαγγελματίες εδώ να στηρίξουν τον μπλόκο των αγροτών. Είναι κοινά τα προβλήματα, είναι κοινός ο αντίπαλος, να έρθουν εδώ να στηρίξουμε τον αγώνα, να το φουντώσουμε, να πάρει άλλες διαστάσεις. Συνέντευξη τύπου έδωσε σήμερα ο Χρήστος Γραμματικόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε σε τιμολόγια που έχουν κοπεί και εξοφληθεί από τη ΔΕΙΑΝ προς τον αδερφό αντιδημάρχο του Δήμου. Ο κ. Γραμματικόπουλος δεν αναφέρεται στο θέμα της νομιμότητας των τιμολογίων, αλλά στο ηθικό θέμα που υπάρχει και καλεί τον Δήμαρχο Ναυπλίων να πάρει θέση και να απομακρύνει τον αντιδήμαρχο. Όλοι γνωρίζετε το θέμα που έχει δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες και αφορά τα τιμολόγια τα οποία εξέδωσε ο αδερφός του αντιδημάρχου του κ. Τζαρίμα Ιωάννη. Συγκεκριμένα, όπως ήδη γνωρίζετε, η δημοτική επιχείρηση έδωσε απευθείας ανάθεση κάποιες δουλειές στον αδερφό του αντιδημάρχου, ο οποίος εξέδωσε και τα αντίστοιχα τιμολόγια. Τα τιμολόγια αυτά, το ένα είναι στις 8 Απριλίου του 2011, είναι το υπαριθμόν 73 τιμολόγιο, υπάρχει εδώ, και το ποσό είναι 3.075 ευρώ. Το δεύτερο τιμολόγιο είναι στις 4 Αυγούστου του 2011, το υπαριθμόν 76 τιμολόγιο, το ποσό είναι 1.845 ευρώ και το τρίτο τιμολόγιο είναι στις 29 Φεβρουαρίου του 2012, 1.476 ευρώ, το οποίο είναι το υπαριθμόν 83 τιμολόγιο. Αυτά τα τιμολόγια εξοφλήθηκαν από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης άμεσα. Πέραν από το γεγονός ότι ο επαγγελματίας ο οποίος πήρε αυτές τις δουλειές με απευθείας ανάθεση από τη Δημοτική Επιχείρηση είναι ο αδερφός του σημερινού αντιδημάρχου, του κ. Τζαρίμα Ιωάννη, εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι στην αιτιολογία των τιμολογίων, όπου συνήθως γίνεται η περιγραφή των εργασιών των υλικών, εκεί δεν υπάρχει μια τέτοια περιγραφή. Αντιθέτως, υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις από διάφορους δημοτικούς συμβούλους και τοπικούς παράγοντες ότι εγένονται εργασίες, μεταξύ των οποίων είναι και ο ίδιος ο Τζαρίμας ο Γιάννης, ο αδερφός δηλαδή του επαγγελματία που είχε εκδώσει το τιμολόγιο. Εμείς εδώ για το συγκεκριμένο αυτό θέμα δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με το σκέλος της νομιμότητας, το αν δηλαδή αυτή η διαδικασία κατά πόσο είναι νόμιμη ή όχι, ούτε με την μορφή του τιμολογίου. Δεν είμαστε ούτε δικαστήριο, αυτά θα τα δουν άλλοι. Δεν μας απασχολεί δηλαδή αυτό το ζήτημα. Επαναλαμβάνω, αυτά θα τα δουν άλλοι. Το σύνομο δηλαδή της υποθέσεως. Αυτό το οποίο όμως είναι σαφές και αυτό ουσιαστικά πολιτικά καταγγέλουμε σήμερα εμείς εδώ, είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα πολιτικής ηθικής τάξεως. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα πολιτικής ηθικής τάξεως. Υπάρχουν δηλαδή δύο ερωτήματα. Είναι πολιτικά ηθικό, επαναλαμβάνω, είναι πολιτικά ηθικό τη στιγμή που επαγγελματίες στην πόλη μας στενάζουν
τη στιγμή που πάρα πολλοί άνθρωποι ψάχνουν να βρουν μια δουλειά. Και επαναλαμβάνω, πολλοί επαγγελματίες αργοπεθαίνουν. Είναι πολιτικά ηθικό ο αδερφός του αντιδημάρχου να παίρνει με απευθείας ανάθεση συγκεκριμένες δουλειές από τη δημοτική επιχείρηση? Ερώτημα δεύτερο. Είναι πολιτικά ηθικό τη στιγμή που ο Δήμος και η δημοτική επιχείρηση, το γνωρίζετε όλοι, χρωστάει πολλά χρήματα σε πάρα πολλούς επαγγελματίες και προμηθευτές, οι οποίοι περιμένουν επί μήνες να πληρωθούν? Είναι ηθικό ο αδερφός του αντιδημάρχου όχι μόνο να παίρνει με απευθείας ανάθεση τις εργασίες αυτές, αλλά και να πληρώνεται αμέσως? Δεν είναι. Ο κύριος Τζαρίμας, ως γνωστόν, ο σημερινός αντιδήμαρχος, είναι στενότατος συνεργάτης του κυρίου Κοστούρου. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Κοστούρος πριν από λίγες ημέρες τον όρισε εκ νέου αντιδήμαρχο. Επομένως, ανήκει στην στενή ομάδα των ανθρώπων που εδώ περίπου και ένα χρόνο κυβερνούν το Δήμο Ναυπηλαίων. Θεωρούμε λοιπόν ότι στοιχειώδης πολιτική ευτυχία επιβάλλει στον κύριο Κοστούρο να απομακρύνει από τη θέση του αντιδημάρχου άμεσα τον κύριο Τζαρίμα, προκειμένου να τακτοποιηθεί σε ηθικό επίπεδο αυτή η υπόθεση. Θεωρώ ότι είναι κρίμα να χρεώνεται και ο ίδιος ο κύριος Κοστούρος κάτι για το οποίο είναι πολύ πιθανό να μην γνώριζε και να μην ήξερε και ο ίδιος. Κυρίες και κύριοι, σε σημείο αυτό πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Προλάβετε τώρα! Φωτοβολταϊκή στέγη 10 kW με πάνελ Ιαπωνίας και inverter Γερμανίας μόνο με 17.000 ευρώ. Φωτοβολταϊκή στέγη 10 kW με πάνελ Γερμανίας Bosch και inverter Γερμανίας Kostal, Kako ή Steka μόνο με 19.000 ευρώ. Και στις δύο προσφορές συμπεριλαμβάνεται μελέτη από έμπειρους μηχανικούς της εταιρείας μας, διεκπαιρέωση φακέλου με τη ΔΕΗ, τοποθέτηση και σύνδεση από δικά μας εξειδικευμένα συνεργεία. Προλάβετε για το κλείδωμα της τιμής. GD Energy Solution. Λιμάνι Ναυπλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520-29600. Φάνη Στεφανόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, νοσηλευτικά κρεβάτια, αεροστρώματα κατά των κατακλείσεων. Ιατρικά μηχανήματα, αναπνευστικές συσκευές, CPAP, BiPAP, οξυγονοθεραπεία, νεφελοποιητές. Ειδικά προϊόντα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Αμαξίδια χειροκίνητα και ηλεκτροκίνητα. Τεχνητά μέλη, ειδικές κατασκευές. Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Φάνη Στεφανόπουλος. Ηρακλέους 251, πλησίον νοσοκομείου Άργους. Γερμανός και είσαι μέσα. Νέο κατάστημα Δαναού και Καποδιστρίου, Άργος. Ένα χειροδανειστήριο Πελοποννήσου σε Άργος και Τρίπολη. Τώρα αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Λίρες, νομίσματα, επώνυμα ακριβά ρολόγια. Και όλα αυτά με κρατική άδεια. Ένα χειροδανειστήριο Άργους, πλατεία Δημοκρατίας 4, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Golden Deals. Άμεσα μετρητά στο χέρι. Σε συμφέρει. Πλακάκια. Είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσόγια κουμής. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χοντρικής για όλους. Άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση.
οικολογικός και οικονομικός, δεν απαιτεί επίσκεψη τεχνικού και συμπλήρωση αντιψυκτικού. Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες έως μείον 60 βαθμούς και 10 έτη εγγύηση. Αδυσόγια κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλο. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κίο. Τηλέφωνο 2751-051-586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Εκδήλωση για τους εκπαιδευτικούς πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο, παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ. Διονύσιου. Δύο λειτουργήματα είναι εκείνα που καλλιεργούσαν τον άνθρωπο. Το σχολείο και η εκκλησία. Αυτά όμως τα θέσαμε εκ ποδών. Τα βγάλαμε έξω από τη ζωή μας. Και έχουμε σχολεία που δεν εκπαιδεύουν. Και έχουμε εκκλησία που θεωρείται ότι πρέπει να βρίσκεται στο περιθώριο ως μη προοδευτική και δεν της επιτρέπεται εξ αυτού να επηρεάζει τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ακούμε τα πιο τρελά πράγματα. Ποια είναι αυτά? Κάνουμε, λέει, συζήτηση. Και τι λέμε? Προσφέρει πολλά η Εκκλησία. Μάλιστα. Και αφού προσφέρει πολλά η Εκκλησία, τι οφείλουμε να τις κάνουμε? Να την δεχόμαστε, να την δεχόμεθα. Να τις επιτρέπουμε να έχει ζωτικό χώρο για να βοηθήσει τους ανθρώπους και πνευματικά στις ημέρες μας και υλικά. Ξέρετε ότι η Εκκλησία μας εδώ καθημερινά 3.000 ανθρώπους εξυπηρετεί, προσφέροντάς τους το φαγητό, ενδυμασία, επισκέψεις στα σπίτια. Το ξέρετε αυτό. Ούτε και αυτό θέλουν κάποιοι να το συζητούν. Και έγινε ένα συνέδριο κάπου και είπα, καλή η Εκκλησία. Μέχρι τώρα δεν το έλεγαν αυτό. Τώρα είπαν, καλή η Εκκλησία. Προσφέρει ένα κοινωνικό έργο. Θα τις κάνουμε μια χάρη. Ποια είναι η χάρη? Δεν θα κόψουμε τους μισθούς από τους παπάδες. Θα τους αφήσουμε, μην ανησυχούν. Θα παίρνουν 500 ευρώ για να ζήσουν κι αυτοί, όπως όλοι οι άλλοι. Και έτσι δεν θα τους βγάλουμε έξω από την κοινωνία. Θα βρούμε όμως έναν τρόπο, γιατί πάντοτε το λέγαμε, θα βρούμε έναν τρόπο να στρογγυλέψουμε αυτό το διαζύγιο που θέλουμε να τις δώσουμε. Βαρεθήκαμε να ακούμε εκκλησία και εκκλησία και εκκλησία. Ας πάει στο περιθώριο. Να πάει μόνο και μόνο γιατί είναι η εκκλησία. Να μην επηρεάζει κανένα. Και από την άλλη είναι και χρήσιμη για να τις παίρνουμε και να δίνουμε. Και από την άλλη, για να είμαστε και καλοί, ας εφαρμόσουμε ευρωπαϊκή πολιτική και ας βάλουμε και ένα φόρο προκειμένου να λειτουργήσει μόνη της. Την περιουσία της την πήραμε και τώρα που δεν έχει να λειτουργήσει μόνη της, τώρα που την πτωχεύσαμε, τώρα μας είναι άχρηστη, αλλά και χρήσιμη ταυτόχρονα. Θα την ξεζουμίσουμε και θα βγάλουμε ξύγι και από τη μοίρα. Η εκπαίδευση είναι σε καλύτερο επίπεδο? Δεν νομίζω. Γιατί πώς μπορεί να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα? Πώς μπορεί να προσφέρει με το περιεχόμενο που καλείται να έχει και να μεταφέρει στους νέους μας, στα παιδιά μας? Τι τους διδάσκει τελικά? Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της παιδείας η οποία φιλοδοξήσαμε να είναι ο πρώτος στόχος του έθνους μας, όπως και έπρεπε? Όλοι θυμόμαστε το πόσο σημαντική ήταν η συνεργασία, αν θέλετε, της Εκκλησίας και η στήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο Δήμος Κορινθίων για 14η χρονιά φέτος τίμησε τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους ιερείς. Φέτος δεν υπήρχε ιερέας κανένας που είχε σύνταξη. Όλους αυτούς που μόχθησαν όλα αυτά τα χρόνια για να δώσουν πολλές γνώσεις αλλά και να διαμορφώσουν ταυτόχρονα καλούς χαρακτήρες.
Τιμήσαμε σήμερα τους ανθρώπους που διαμορφώνουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, που διαμορφώνουν την ελληνική κοινωνία. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει ένας Δήμος. Για 14η χρονιά ο Δήμος Κορινθίων, συνεχίζοντας μια παράδοση που εμείς σαν Δημοτική Αρχή την παραλάβαμε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κ. Θωμαίδη, βραβεύσαμε τους εκπαιδευτικούς που πλέον είναι συνταξιούχοι. Ξέρουμε ότι αυτή η αγάπη που έχουν για τα παιδιά θα συνεχιστεί. Εμείς τους ανταποδώσαμε στο ελάχιστο, έστω και με ένα τιμητικό δίπλωμα και με μία πλακέτα, ως ανταπόδοση όλων αυτών που έκαναν όλα αυτά τα χρόνια. Θέλουμε να έχουν υγεία, να έχουν ευτυχία προσωπική και οικογενειακή, να χαίρονται τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους και θα χαρούμε βέβαιως να τους βλέπουμε για πολλές δεκαετίες να περιδιαβαίνουν εδώ τους δρόμους Κορίνθου. Και όλοι εμείς που είμαστε μαθητές τους να τους λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από τις ζεστές καλημέρες όταν θα τους συναντάμε. Πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε και να επανέλθουμε στη σωστή σκέψη και άποψη ότι η παιδεία είναι εκείνη που δίνει τα εφόδια στον άνθρωπο να κρατηθεί ακόμα και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς της κρίσης που ζούμε. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε την απόψινή σας ενημέρωση. Μην ξεχνάτε, όλα τα δελτία ειδήσεων της DR τηλεόρασης μπορείτε να τα παρακολουθείτε και από το website www.drtv.gr. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. Χτίζετε το νέο σας σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Θα κατασκευάσετε οικοδομικό σκελετό από μπετόνι χάλιβα ή σκέπτεστε να χτίσετε πάνω σε πλατφόρμα χωρίς κολόνες? Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να προσθέσετε όροφο σε υπάρχουσα κατασκευή χωρίς πολλά φορτία. Τα δομικά στοιχεία LavaWall σας δίνουν τη λύση σε κάθε σας ανάγκη. LavaWall. Οικολογικά, θερμομονωτικά, ηχομονωτικά δομικά στοιχεία από φυσική, ελληνική ελαφρόπετρα. Επισκεφτείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο ναυπλίου Νέας Κύου. Οικοδομικές επιχειρήσεις Στέλιος Χριστάκος. Επιδίωξή μας είναι οι κατασκευές να έχουν τεράστια αντοχή. Αυτό μας κάνει μοναδικούς. Κάθε κατασκευή μας είναι ένα έργο ζωής. Οικοδομικές επιχειρήσεις, πωλήσεις διαμερισμάτων, αντιπαροχές σε ναύπλιο και Άργος, Στέλιος Χριστάκος. Καλέργη 27, Άργος. Μεζεδόκηπος. Ελληνικές αυθεντικές γεύσεις, ποιότητα, σταθερές και προσιτές τιμές σε ένα περιβάλλον ανανεωμένο με αυθεντικές εικόνες. Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις και συναιστιάσεις. Μεζεδόκηπος. Περουκά 2. Άργος. Και καλή σας απόλαυση. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέτρια έως ισχυρή και τοπικά στα πελάγια ισχυρή έως πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 5 έως 15 βαθμούς, στα δυτικά από 7 έως 16, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 6 έως 17 και στα νησιά από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Και την Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνιγούν από νότιες διευθύνσεις μέτρια έως ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες στο νομό της Πελοποννήσου.